και 20 χρόνια δεν μπορούσαμε να τα ξεχρεώσουμε. Ναι, τώρα γιατί έχουμε πνίγει στα χρέη. Γιατί η Ελλάδα, γιατί έχουμε μια πυλά με κάτι στο στόμα μας, δεν παράγουμε. Σωστό. Ναι, γιατί δεν μας αφήνει. Δεν παράγουμε όσα χρειαζόμαστε. Όχι, όχι. Έχουμε ένα πλούτο όμως, το οποίο θα μπορούσαμε να τον παράξουμε και να κάνουμε όχι απλώς ανάπτυξη, να είμαστε από τις πλουσιότερες. Ακριβώς. Και χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή ομπρέλα που διασφαλίσαμε. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και κάτι δεν μας αφήσανε. Γιατί έχουμε πηγές πλούτου. Δεν το παλέψαμε. Εγώ δεν πιστεύω στις θεωρίες συνωμοσίας. Δεν πιστεύω ότι κάποιοι δεν μας αφήσουν. Εμείς δεν μπορέσαμε. Και είναι αποδεδειγμένες αυτές που έχουμε. Εμείς δεν μπορέσαμε. Την απλή λογική του ανθρώπου. Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ έχει κάνει εθνική προδοσία. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι και το ξέρετε και πάρα πολύ. Μεγάλη ευθύνη το Πασόκ, συμφωνώ. Όχι μεγάλη ευθύνη. Είναι εθνική προδοσία. Εγώ χρησιμοποιώ άλλο λεξιλόγιο. Εγώ τα λέω πιο σκληρά και πιο αυθόρμητα γιατί αυτό είναι ο λόγος. Λοιπόν, έτσι έχει γίνει και ένα σχέδιο το οποίο. Και αυτό πρέπει πλέον να το δούμε μετά τις εκλογές συγκεκριμένα. Ποιες είναι οι ευθύνες και ποιον. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να πάει στην συνείδηση του κόσμου ότι κάποτε κάποιοι άνθρωποι που έχουν συντελέσει ώστε αυτός ο τόπος να φτάσει σε αυτό το χάλι και να φτάνουμε σε αυτοκτονίες, σε μια εθνική κατάθλιψη, σε ένα αύριο το οποίο δεν ξέρει κανείς που θα πάει, γιατί όλοι μιλάμε για την αυριανή ημέρα, κανείς δεν μιλάει για τα μέτρα μετά τις εκλογές. Να μιλήσουμε για αυτά. Να μιλήσουμε, γιατί, βέβαια, να μιλήσουμε. Στο θυμικό είμαστε όλοι αγανακτισμένοι. Όχι, δεν είναι θυμικό. Στο θυμικό είμαστε όλοι πληγωμένοι. Ναι, όλοι βλέπουμε αυτή τη χώρα ότι πάει σε αδιέξοδο. Ναι. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Αλλά θα πάει κανένα φυλακή όμως. Φυσικά και πρέπει να πάνε. Θα καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Εδώ είναι το ζητούμενο. Φυσικά, γιατί εμείς στο πρόγραμμά μας το έχουμε βάλει στο πρώτο πλάνο. Βεβαίως έχει τεθεί. Και έχουμε πει ότι ο Υπουργός Οικονομικών, γιατί έχουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης και εδώ τώρα δεν είναι αστείο, γιατί εμείς πιστεύουμε στη δύναμη. Ο καλά, μπορεί να γελά το καθένα. Και εσύ μιλάτε για αυτοδυναμία. Δεν μπορώ να σχολιδέψω. Καμία δύναμη. Εγώ λέω το δικό μας. Όχι. Λέω, κάνετε το χαμόγελο. Απλώς λέω ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο εκάστοτε Υπουργός Οικονομικών, πρέπει να απολογείται. Δεν μπορεί να βγαίνει όπως έβγαινε ο κ. Σαρκοσκούφης κάποτε και λέει πέσα 22 δισεκατομμύρια έξω. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ή ο τεχνοκράτης που πέφτει 22 δισεκατομμύρια έξω είναι ηλίθιος, που δεν το πιστεύω, ή κάνει εντεταλμένη υπηρεσία για να πέσει 22 δισεκατομμύρια. Όπως πέφτει ο κ. Κουτσομάνης κάθε φορά έξω. Υπάρχει ένα τρίτο. Υπάρχουν και οι συνθήκες αγοράς. Όταν τα μαγαζιά κλείνουν, όταν η χώρα μπαίνει σε αδιέξοδο, αυτό επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά. Πολιτικό όταν η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται. Είναι σχέδιο για να δεν είναι όλα. Σχέδιο για να προβλέψεις. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ προσωπικά, νέος άνθρωπος, να υπερασπιστώ καθόλου το παρελθόν. Κανένα λόγο. Και εμένα η αγωνία μου είναι για το αύριο. Αν τα ξεφύγουμε, τι κάνουμε από εκεί πέρα. Το αύριο. Υπάρχουν λύσεις. Αλλά το αύριο δεν είναι όμως. Για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, κύριε Μηταράκη, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν χτίσει μια πορεία και τη φέραν εδώ τη χώρα. Δεν ήρθε μέσα σε 15 μέρες. Ούτε μπορούμε λοιπόν μετά τις εκλογές, αν γίνουν το 6 Μαΐου, 13, δεν ξέρω πότε θα γίνουν, σε 15 Ιούνιο, το Σεπτέμβριο, να είμαστε με δύναμη μπροστά. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να έχουμε νέα πρόσωπα στην πολιτική. Ναι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Να έχουμε ένα λόγο και να αποδείξουμε. Νέα πρόσωπα. Γιατί υπάρχουν. Νέα πρόσωπα. Ανανέωση στην πολιτική. Ναι, αλλά αυτή μόνο λαός μπορεί να τη φέρει. Ο Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να φέρει πάρα πολλά νέα πρόσωπα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, αλλά όταν μου γυρίζει και μου λέει ότι εγώ αποδέχομαι ότι ο Παπακοσταντίνου είχε δίκιο, εγώ συγγνώμη με την κυρία Γεωργιά. Δεν το αποδέχτηκε ποτέ ο Σαμαράς ότι ο Παπακοσταντίνου είχε δίκιο. Δεν έχει βγει και το δήλωσε πρόσφατα ότι όχι, καθόλου. 15%. Καθόλου. Καθόλου. Είπε ότι βάσει των κυβερνητικών εξαγγελιών, χρησιμοποιήστε το κυβερνητικό νούμερο, πάλι έχετε αποτύχει. Ακούστε. Όχι, είπα αποτύχει. Χρησιμοποίησε το κυβερνητικό επίσημο νούμερο για να αποδείξει ότι και με τα δικά του. Νομίζω έγινε ωραία κουβέντα. Ακούστε. Ο Σαμαράς δεν έχει παραδεχτεί ποτέ ότι η Ελλάδα δεν είναι σε αδιέξοδο. Κύριε Μηταράκη. Πρέπει να παλέψουμε, κύριε Χαϊκάκη. Κύριε Μηταράκη, καταρχήν θα πρέπει να σα πω ότι η κυρία Λαγκάρντ